Δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στι περιοχέ τη χώρα που χτυπήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι θα δεχτεί οριστικοποίηση δηλώσεων ενιαία αίτηση ενίσχυση του 2023 και μετά την καταληκτική ημερομηνία που ήταν στι 11 Σεπτεμβρίου, χωρί την επιβολή ποινή καθυστέρηση. Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά μόνο την περιφέρεια Θεσσαλία, την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας και τον Εύρο. Οι δηλώσει καλλιέργεια για τη Θεσσαλία έχουν πάρει παράταση μέχρι τι 6 Οκτωβρίου. Γίνεται αγώνα δρόμου σε όλα τα γραφεία να μπορέσουν να κλείσουν το κομμάτι αυτό που χρειάζεται για να πάνε πρώτα για δήλωση η ΕΛΓΑ. Τα γραφεία γνωρίζουν ακριβώ ποια είναι αυτή η διαδικασία. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, αρκετά κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν είναι λειτουργικά. Δεν διαθέτουν ρεύμα και τηλέφωνο, πολλά έχουν πλημμυρίσει και ειδικά όσα συστεγάζονταν με καταστήματα εφοδίων είναι δύσκολα προσβάσιμα. Νομίζω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εκτό ελαχίστων περιπτώσεων μέχρι τι 6 Οκτωβρίου, για να μπορέσουμε να δώσουμε και στον ΕΛΓΑ το δείγμα που χρειάζεται, το στατιστικό δείγμα που χρειάζεται, ούτω ώστε οι καλλιέργειε να αποτυπωθούν και σε νούμερα. Γιατί αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με τη βάση δεδομένων του 2022 και με τα στατιστικά που έχουμε περίπου στο 75%. Άρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει ακριβή εκτίμηση τη ζημιά. Μετά από αυτή την παράταση, εύλογα γεννάται το ερώτημα αν θα υπάρξει και καθυστέρηση της πληρωμής της προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης πέραν της 27 η Οκτωβρίου, που έχει ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προς Ανατολισμού και Εγγυήσεων, γνωστό ως ΟΠΕΚΕΠΕ.